Σκληρές καταγγελίες κατά των Ηνωμένων Πολιτειών και της κυβέρνησης ΖΑΕΦ εκτόξευσε το Ρωσικό Υπουργείο Εξωτερικών, υπογραμμίζοντας ότι η Μόσχα θα εξακολουθήσει να αναγνωρίζει τα Σκόπια με το συνταγματικό τους όνομα, δηλαδή Δημοκρατία της Μακεδονίας, όπως κάνει τα τελευταία 26 χρόνια. Στο μεταξύ, η Σκοπιανή στο σελίδα Focus αποκάλυψε πως η αστυνομία φρουρεί επί 24ωρου βάσεως όχι μόνο τους 7 αποστάτες βουλευτές που διαγράφηκαν από το Βέμβρο επειδή υπερψήφισαν τη Συμφωνία των Πρεσπών, αλλά ακόμη και βουλευτές της συμπολίτευσης που δέχονται απειλές για τη ζωή τους εν ώψη των 2 επόμενων ψηφοφοριών για την αλλαγή του συντάγματος, όπου απαιτούνται 61 και 80 ψήφοι αντίστοιχα. Πρέπει να ξεκαθαρίσουμε ότι οι Αμερικανοί ελάχιστο ενδιαφέρον έχουν αν ονομάζεται η χώρα Μακεδονία, αν ονομάζεται Βόρεια Μακεδονία, αν ονομάζεται Α, Β, Γ ή Δ, αν ονομάζεται Βαρντάσκα, αν ονομάζεται Παιωνία. Οι Αμερικανοί αυτό το οποίο τους ενδιαφέρει είναι να υπάρξει μία συμφωνία ούτως ώστε να μπουν στο ΝΑΤΟ οι Σκοπιανοί και βεβαίως να αποτελέσουν, αν θέλετε, και το ανάγχωμα στην ρωσική παρουσία. Και αυτό είναι κάτι που νομίζω ότι καθιστά ακόμα χειρότερη την στάση της ελληνικής κυβέρνησης. Την ίδια ώρα, νέες φωτιές ανάβει σε συνέντευξή του στην τηλεόραση Κρήτη TV ο τέος Υπουργός Εξωτερικών και Πρόεδρος του ΠΡΑΤΟ, Νίκος Κοντζιάς, καθώς αποκάλυψε ότι στο Υπουργικό Συμβούλιο, κατά το οποίο τσακώθηκε με τον Πάνο Καμένο, γεγονός που του στήχησε και τη θέση του, ο Υπουργός Άμυνας είπε πως η κυβέρνηση πληρώνεται από τον Σόρος. Τα γεγονότα που εξελίχθηκαν δεν ήταν εν θερμό. Βέβαια, ορισμένα πράγματα που υπόθηκαν στο Υπουργικό Συμβούλιο αντιμετωπίστηκαν εν θερμό. Αλλά τα γεγονότα ήταν φυσική απόρρεια ενός χρονικού διαστήματος αρκετού που αφορούσε το ποιος κάνει εξωτερική πολιτική στη χώρα, εάν το Υπουργείο Άμυνας είναι ένα δεύτερο Υπουργείο Εξωτερικών ή είναι ένα Υπουργείο που πρέπει να στηρίζει την εξωτερική πολιτική και που νομίζω ότι η νομιμότητα και η συνταγματικότητα έπρεπε να γίνει υπερασπιστή από μέρους μου. Επίσης, στην εκπομπή Εξελίξεις και τον Γιάννη Χατζημανουήλ φιλοξενήθηκε ο καθηγητής συνταγματικού δικαίου Αλκιβιάδης Δερβιτσιώτης, όπου εξήγησε ότι αν κυρώσει η Ελληνική Βουλή τη Συμφωνία των Πρεσπών, αυτή δεν μπορεί να αλλάξει. Συνήθως, μια διεθνή σύμβαση, μια διεθνή συμφωνία πάβει να υπάρχει δια της ισχύως των όπλων. Έτσι, για να συνονοούμεθα. Διότι ο πολιτισμένος κόσμος επιλύει τη διαφορά μέσω της διεθνούς συμφωνίας, η οποία πλέον καθίσταται ένα είδος δεσμευτικής συμπεριφοράς για το ίδιο το κράτος και σπέβδω εδώ να σας πω ότι αν εμείς κυρώσουμε τη διαδικασία που θα το κάνουμε με τυπικό νόμο, αυτός ο τυπικός νόμος επειδή ενσωματώνει διεθνή σύμβαση δεσμεύει τον κοινό νομοθέτη. Δεν μπορεί δηλαδή, σύμφωνα με το δικό μας σύνταγμα, μια μελλοντική πλειοψηφία της Βουλής να ανατρέψει αυτό. Θα πρέπει να βρούμε όλους όσοι έχουν συμφωνήσει στην κατάρτιση της σύμβασης και όλοι μαζί να πούμε ότι αυτό δεν υπάρχει. Ή ο συσχετισμός των όπλων, η βία, η άσκηση δηλαδή βίας. Ούτε το δημοψήφισμα, ούτε μια διευρυμένη πλειοψηφία αρκεί. Να σας το πω διαφορετικά, φανταστείτε ότι αύριο το πρωί κάνουμε ένα δημοψήφισμα για να καταργήσουμε την συμφωνία για την οριοθέτηση των συνόρων με την Αλβανία. Πέρυσι τη Σφύρο, στην οποία κατά κάποιο τρόπο την προτρέξαμε και την παροτρύναμε και την υποχρεώσαμε μέσω της συμφωνίας να αλλάξει το όνομα της χώρας της. Και όπως ξέρετε, οι αλλαγές του ονόματος μιας χώρας δεν γίνονται χωρίς πολέμους πλην αυτής της εξαίρεσης τώρα, που την κάναμε και με τη συμφωνία να πάει στη Βουλή. Πήρε πλειοψηφία όπως σημώσει στη Βουλή για την κύρωση της συμφωνίας. Να κάνει ένα δημοψήφισμα που στους αριθμούς το κέρδισε, στα ποσοστά το έχασε. Mm-hmm. Και να κάνει τώρα τη συνταγματική αλλαγή με μεγάλο κόπο και δυσκολίες. Δεν νομίζω ότι εμείς είμαστε η χώρα που θα πρέπει να παραβιάσει τη συμφωνία και να μην την επικυρώσει αμέσως μετά.